Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ελληνικής ομάδας Mini Football εν ώψη της διοργάνωσης του Mini Euro 2014, η οποία θα γίνει στο Ισραήλ από 23 μέχρι 27 Νοεμβρίου. Πέρυσι πήγαμε αρκετά καλά. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι αποκλειστήκαμε χωρίς να χάσουμε στα πέναλτι από τη Γερμανία στους 16. Έγινε στο Ρέθυμνο όμως, εντός έδρας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έτσι. Έγινε στο Ρέθυμνο σε καυτή ατμόσφαιρα, με 5.000 κόσμο να κάνει τους παίχτες να ζουν κάτι μοναδικό. Είναι αλήθεια αυτό. Παρ' όλα αυτά, πραγματικά υπάρχει ένας σταθερός κορμός από πέρυσι με προσθήκες πολύ δυνατές φέτος και νομίζω ότι έχουμε πολύ καλές ελπίδες. Η δίψα τους είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν παρουσιάζουν κρούσματα πειθαρχίας ή ελλείψεις της προπονήσης. Είναι όλοι παρόντες και δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό για να αφομοιώσουν αυτά που λένε και να τα κάνουν πράξη και στο γήπεδο. Οι προπονήσεις θα διαρκέσουν ως την επόμενη Τετάρτη, όταν και θα ανακοινωθεί ποιοι τρεις αθλητές θα κοπούν από την αποστολή για να παραμείνουν τη 12 που θα συνεχίσουν στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, το οποίο θα γίνει λίγες ημέρες πριν από τη διοργάνωση. Είναι ένα πρωτόγνωρο συνέστημα για μένα να συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Euro του Ισραήλ και τα συναισθήματα ακόμα είναι κάπως μπερδεμένα, δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα πού βρίσκομαι. Πέρσι ζήσαμε κάτι φανταστικό. Το 1/10 της περσινής εμπειρίας να έχουμε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ήταν όλα υπέροχα. Φέτος ελπίζουμε στο καλύτερο. Φέτος ο πύχης αναγκαστικά ανεβαίνει πιο ψηλά. Δηλαδή, στόχος μας είναι να πάμε λίγο καλύτερα από πέρσι. Τώρα, το πόσο καλά θα μπορέσουμε να πάμε, αυτό εξαρτάται από την κατάσταση που θα είμαστε, από πολλούς παράγοντες. Η αποστολή της ελληνικής ομάδας θα αναχωρήσει με προορισμό το Ισραήλ στις 20 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση Mini Euro, με τη Ρουμανία να έχει κατακτήσει τον τίτλο τα δύο τελευταία χρόνια.